Καλή σας μέρα. Καλημέρα και, και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Είναι χαρά μου. Να είστε καλά. Νομίζω ότι η ερώτηση είναι σως, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Απάντησε χθες το Βρετανικό Μουσείο και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ναι, μέσω των εκπροσώπων του, ότι αποφασίζουν αυτοί για τα Ελγίνια. Και δεν αποφασίζει ούτε ο Τζόνσον ούτε κανένας. Καταρχήν, να μην ονομάζουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα ή τα μάρμαρα του Παρθενώνα Ελγίνια. Ναι. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτή είναι η πάγια θέση του Βρετανικού Μουσείου. Δεν μας εκπλήσει το ότι δηλώνουν προς την Βρετανική κυβέρνηση ότι εμείς έχουμε την ευθύνη, γιατί εμείς έχουμε το Συμβούλιο των Επιτρόπων που θα αποφασίσει για το τι θα κάνουμε. Αυτή είναι μία πάγια θέση. Και αυτό αφορά το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Ναι. Το γεγονός ότι ακούγεται πολύ τις τελευταίες μέρες ότι αν τα ζητήσουμε δανεικά σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι οι Βρετανοί έχουν την κυριότητά τους. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Αυτό είναι απολύτως ψευδές και λάθος. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Η Ελλάδα, από τη στιγμή που θέτει η Μελίνα Μερκούρη το αίτημα για την επιστροφή και την επανένωση των γλυπτών με το μνημείο, δηλώνει ότι, η αφαίρεση των γλυπτών αυτών είναι προϊόν κλοπής. Mm-hmm. Εκλάπησαν. Από τη στιγμή λοιπόν που κάτι κλέβεται, που έχουμε κλοπή, αυτομάτως η κλοπή δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει κανένα απολύτως δικαίωμα. Από την αρχή και μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 1982 που ετέθη από τη Μελίνα, μέχρι σήμερα η πάγια θέση είναι ότι η Ελλάδα όχι απλώς δεν αναγνωρίζει την κυριότητα σε καμία περίπτωση, δεν αναγνωρίζει ούτε την ομή ούτε την κατοχή στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό είναι το δεδομένο. Ναι. Από εκεί και πέρα, με αφορμή το 2021 και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από την ελληνική κυβέρνηση για τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε ένα απολύτως σαφές και ξεκάθαρο θέμα προς την Βρετανική κυβέρνηση. Ένα αίτημα δανεισμού υπό την προϋπόθεση του πλαισίου που σας προανέφερα. Ουδέποτε, και αυτό είναι σαφές και κατηγορηματικό στην δήλωση του Πρωθυπουργού, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν τίθεται θέμα κυριότητας. Δεν αλλάζει σε τίποτα η ελληνική θέση για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την κλοπή. Όλα αυτά, από εκεί και πέρα, είναι συνέπειες. Ο δανεισμός ή, αν θέλετε, η πρόταση να εκτεθούν τα γλυπτά στην Αθήνα από τον Πρωθυπουργό δεν έχει καμία σχέση και δεν αλλάζει το πάγιο αίτημα. Ουσιαστικά, γιατί άκουσα και τι είπατε χθες, είπατε ότι αυτό θα αποτελούσε μια χειρονομία καλής θέλησης, αλλά και μια ουσιαστική αναγνώριση των Βρετανών για το δίκαιο της ελληνικής απέτησης. Δηλαδή, το πάτε λίγο παρακάτω. Εάν δεχτούν να έρθουν τα γλυπτά του Παρθενώνα εδώ, αυτό σημαίνει ότι αποδέχονται τη δική μας θέση, κυρία Μενδώνη. Αυτό σημαίνει ότι κάμπτεται η μέχρι σήμερα απολύτως αρνητική και άκαμπτη στάση τους. Μάλιστα. Τώρα η διαδικασία. Το Βρετανικό Μουσείο πάντοτε ήταν αρνητικό, απολύτως αρνητικό. Εάν αποδεχθούν μέσα στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, μέσα στο πλαίσιο το οποίο θέτει διαχρονικά η Ελλάδα, αν αποδεχθούν να εκτεθούν τα γλυπτά για ένα συγκεκριμένο διάστημα στην Αθήνα, σημαίνει ότι η άκαμπτη στάση αρχίζει σιγά σιγά να κάμπτεται. Μην ξεχνάτε ότι η Βρετανική κοινή γνώμη σε όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει για πολλές δεκαετίες τώρα, τάσεται σαφώς υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων. Σωστό. Και θα προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι οι επιτροπές των μαρμάρων, τόσο η Βρετανική, όσο και η διεθνής ομάδα, δηλαδή όλες οι επιτροπές ανά τον κόσμο που ενισχύουν το αίτημα της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά στο αίτημα του Πρωθυπουργού. Θεωρούν ότι τα 200 χρόνια είναι η ιδανική αφορμή για αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης εκ μέρους της Βρετανικής πλευράς. Αυτό πρακτικά πώς μπορεί να γίνει, κυρία Υπουργέ? Δηλαδή, τώρα πρέπει να γίνει, έχουμε μία προδημοσίευση του αιτήματος του κυρίου Μητσοτάκη στον Observer.
το επικοινωνεί στη Βρετανική κοινή γνώμη. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κύριο Τζόνσον ή όποιος άλλος είναι στη θέση του επισήμως και να ζητήσει τη μεσολάβησή του. Αυτό είναι προφανές ότι μέσω συνεντεύξεων δεν τίθενται τα επίσημα αιτήματα ανάμεσα σε πρωθυπουργούς. Ο κύριος πρωθυπουργός θα κρίνει τη στιγμή και τον τρόπο που θα υποβάλει το αίτημα. Εμείς σαν Υπουργείο Πολιτισμού είναι δεδομένο ότι θα ετοιμάσουμε την γραπτή πρόταση. Από εκεί και πέρα ο πρωθυπουργός έχει την απόλυτη δικαιοδοσία των κινήσεων. Την έχετε ετοιμάσει? Την ετοιμάζουμε. Μην ξεχνάτε ότι εχθές το απόγευμα ετέθηκε το θέμα από τη βρετανική πλευρά. Άρα θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι κάτι θα γίνει άμεσα, διότι από τη στιγμή που το θέτει ο Πρωθυπουργός, εμείς πρέπει να έχουμε ετοιμότητα και θα είναι διατυπωμένο στο πλαίσιο το οποίο σας ανέφερα. Μάλιστα. Μέσα στο πλαίσιο το οποίο σας ανέφερα. Υπάρχει άλλο ένα σημείο στο οποίο μάλιστα κατηγορηθήκατε χθες και από την αντιπολίτευση ως κοινική, κυρία Μενδώνη, που είναι το θέμα της ανταλλαγής. Ναι. Δηλαδή, εάν πάρουμε εμείς τα γλυπτά του Παρθενώνα, τότε εμείς θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποια άλλα μνημεία πολύ μεγάλης αξίας που δεν έχουν βγει ποτέ από τη χώρα. Και γι' αυτό κατηγορηθήκατε ως κοινική και το αντιμετωπίζετε με κοινισμό. Νομίζω ότι εχθές το δελτίο τύπου που έβγαλε το Υπουργείο Πολιτισμού δηλώνει σαφώς, με σαφή τρόπο, τι είναι κοινισμός και ποιους αφορά η κοινική συμπεριφορά. Στην απάντηση δηλαδή ότι με κοινισμό απαντήσαμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε σαν Ελλάδα και σαν Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού τη διοργάνωση μιας πολύ σημαντικής αρχαιολογικής έκθεσης στο Βρετανικό Μουσείο και όχι μόνο. Η θέση μας είναι ότι τα πολιτιστικά αγαθά της Ελλάδος στα πλαίσια πάντοτε των διατάξεων του αρχαιολογικού νόμου για την προστασία και την ανάδειξή τους πρέπει να ταξιδεύουν στον κόσμο ακριβώς για να περνούν και να διδάσκουν τα μηνύματα που διαχρονικά εκπέμπει ο ελληνικός πολιτισμός. Γι' αυτό κατηγορηθήκαμε για κοινισμό. Απαντάμε λοιπόν ότι κοινισμός είναι να δεχόμαστε να μένουν και να φυλάσσονται σε αποθήκες όλα αυτά τα πολιτιστικά αγαθά, η πολιτιστική θησαυρή της Ελλάδος και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να τα δει. Κοινισμός είναι να εγκαταλείπουμε τα μνημεία εξαιτίας ιδεοληψιών και αβελτηριών στην τύχη τους. Όπως για παράδειγμα τα μνημεία στην ΚΟ μετά το σεισμό, για τα οποία δεν έχει γίνει τίποτα. Κοινισμός είναι να μην συμπεριφερόμεθα έτσι όπως πρέπει να συμπεριφερθούμε με εξωστρέφεια ακριβώς για να εκπέμψουμε τον ελληνικό πολιτισμό. Για όλα αυτά απαντήσαμε. Κυρία Υπουργέ, αυτά είναι κοινισμός. Είχε κάνει κάποια κίνηση η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη ηγεσία, οι προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού προς την κατεύθυνση της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα? Υπήρξε κάποια προεργασία? Κοιτάξτε, σε επίπεδο υπηρεσιακό και σε επίπεδο υπηρεσιακό γινόντουσαν κάποιες κινήσεις. Όσο τουλάχιστον γνωρίζω, κάποια πρωτοβουλία σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας δεν νομίζω ότι έγινε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω ένα άλλο θέμα. Θα να ρωτήσεις κάτι άλλο για το Βρετανικό Μουσείο? Όχι, την εκτίμηση της κυρίας Υπουργού ήθελα, διότι έχουν περάσει δεκαετίες από την εποχή της Μίλας Μερκούρη, η οποία ξεκίνησε και όλων αυτών το τον αγώνα. Ναι. Αν η εκτίμησή σας είναι ότι μπορεί να έχουμε μια θετική κατάληξη σε αυτό? Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Όλα είναι θέματα διαπραγμάτευσης. Και όταν βρίσκεται κανείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αναλύει, απλώνει τα επιχειρήματά του, τις θέσεις του και θα δούμε την έκβαση. Το θέμα με τον ανελκυστήρα στην Ακρόπολη, κυρία Μενδώνη, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχει προχωρήσει. Σας έχω ακούσει σε πολλές συνεντεύξεις σας. Το αντιμετωπίζετε ως πρόβλημα άμεσης αντιμετώπισης? Κοιτάξτε, είναι άμεση αντιμετώπιση, διότι η Ακρόπολη είναι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Το αναβατόριο από το 2004 ήδη έχει επάνω του 15 χρόνια ζωής. Έχει συνεχώς προβλήματα, παθαίνει βλάβες συνεχείς, πρέπει κάποια στιγμή να αντικατασταθεί. Αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι την επόμενη θερινή περίοδο, στην ουσία με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, που αυξάνονται τα αιτήματα για χρήση του ανελκυστήρα από άτομα που έχουν προβλήματα, να ξεκινήσει με ένα καινούριο αναβατόριο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις, γιατί ξέρουμε ότι έχετε ανελειμμένες υποχρεώσεις. Το πρώτο έχει να κάνει με το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, το οποίο βγάλατε μία απόφαση ότι είναι σε καθεστώς εκαθάρισης. Μετά από αίτημα, πρέπει να πω ότι μου έκανε εντύπωση η είδηση, μετά από αίτημα των εργαζομένων. Γιατί λοιπόν? Και μετά από αίτημα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι ήταν το να τεθεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σε εκαθάριση. Ήταν μία σκέψη η οποία μας απασχολούσε αρκετό καιρό τώρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι εργαζόμενοι στην χτεσινή συνεδρίαση της Ομοσπονδίας αποφάσισαν και αυτοί να ζητήσουν την λύση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας μετά την εκαθάρισή του. Νομίζω ότι είναι μία πράξη που ξεκαθαρίζει απολύτως τα πράγματα και λύει ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το Υπουργείο Πολιτισμού και τους εργαζόμενους. Πολλά έχουν λεχθεί, πολλά έχουν ακουστεί. Θα αντικατασταθεί με κάποιο άλλο μέρος των προβλημάτων. Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους λένε ότι στο συνέδριο της Ομοσπονδίας mm-hmm. θα σκεφτούν μία νέα μορφή ενός ταμείου. Αυτό αφορά τους εργαζόμενους. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι ο πρώτος φορέας που οι εργαζόμενοι θα αποφασίσουν εκείνοι, εάν θέλουν, με ποια μορφή θέλουν, να έχουν ένα φορέα δικό τους επαναλαμβάνω, όχι του Δημοσίου, όχι του Υπουργείου, δικό τους φορέα που θα υποστηρίζει συναδελφικά τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Υπουργέ, θέλουμε να μας πείτε για το ελληνικό. Το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή Μάλιστα. εκφράζονται διάφοροι προβληματισμοί, εάν το Υπουργείο Πολιτισμού είναι σε διάθεση να προστατεύσει ό,τι υπάρχει εκεί ή θα πούν όλα υπέρ του ιδιώτη? Κοιτάξτε, το Υπουργείο Πολιτισμού σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν αποποιείται τον ρόλο του στην προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πάγια θέση μας και η δική μου προσωπικά είναι ότι όπου, σε όποια επένδυση, ανακαλύπτονται στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ή υπάρχουν ιστάμενα μνημεία, όπως για παράδειγμα τα 4 νεότερα μνημεία που υπάρχουν στο χώρο του ελληνικού, mm-hmm. δίδουν προστιθέμενη αξία στην επένδυση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν οι επενδύσεις. Άλλωστε, και ο ίδιος ο αρχαιολογικός νόμος δίνει την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ανάπτυξη ναι, προστασία των μνημείων και των αρχαιοτήτων ναι. Αυτά τα πράγματα συνδυάζονται. Λοιπόν, οι δύο γνωμοδοτήσεις των κεντρικών συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού είναι ομόφωνες. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποτελείται από 17 μέλη και ήταν όλα παρόντα. Και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων αποτελείται από 15 μέλη και ήταν mm-hmm. όλα παρόντα. Θεωρείται ότι οι ομόφωνες αποφάσεις εξασφαλίστηκαν θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν μάλλον εάν οι άνθρωποι αυτοί, σοβαροί και διακεκριμένοι επιστήμονες όλοι, είχαν την παραμικρή επιφύλαξη ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δια των αποφάσεών του δεν θα προστάτευε την πολιτιστική κληρονομιά? Προφανώς δεν είναι δυνατόν. Είναι πολύ μεγάλα τα σώματα για να θεωρήσουμε ότι κάτι τους ξέφυγε. Και επίσης είναι προφανές εάν δείτε την διατύπωση και της δικής μου απόφασης, η οποία λαμβάνει υπόψη, είναι η συνεπαγόμενη των ομοφώνων γνωμοδοτήσεων των δύο συμβουλίων, αλλά και το περιεχόμενο των κοινών υπουργικών αποφάσεων στο κομμάτι που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, θα δείτε ότι όχι απλώς δεν υποχωρεί η προστασία ενισχύεται. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την Αμφίπολη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Με ρωτάνε από την κοντρόλερ, έρχονται ρωτήματα πολλά. Για την Αμφίπολη, τι γίνεται? Θα πάτε αυτή την εβδομάδα? Θα το δω αυτό. Θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη και mm-hmm. θα δω κατά πόσον θα έχω το χρόνο να επισκεφθώ και την Αμφίπολη. Και όχι μόνο την Αμφίπολη, είναι μια ευκαιρία αφού θα είμαι στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει εγκαταληφθεί η Αμφίπολη? Και άλλα μνημεία. Γιατί ακούγεται από πολλούς ότι έχει εγκαταληφθεί. Ας πούμε ότι οι χρόνοι στους οποίους τα προηγούμενα 4,5 χρόνια, οι χρόνοι με τους οποίους μάλλον το μνημείο είχε σχέση τα προηγούμενα 4,5-5 χρόνια, ήταν στους ρυθμούς ρελαντί. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Διότι τα μνημεία πρέπει εγκαίρως να προστατεύονται, διότι για το συγκεκριμένο μνημείο υπάρχει μια χρηματοδότηση από το τρέχον ΕΣΠΑ,
από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως, ούτε πόροι πρέπει να χαθούν, ούτε να βγούμε έξω από τα χρονοδιαγράμματα. Και κάτι ακόμα. Ναι. Για τους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η Αμφίπολη, οφείλουμε να εκπονούμε διαχειριστικά και αναπτυξιακά σχέδια. Διαχειριστικά σχέδια για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αναπτυξιακά σχέδια για την ευρύτερη περιοχή.